Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε, μια και είστε και υπεύθυνος τμήματος υγείας πρόνοιας του ΚΚΕ, αν θεωρείτε ότι στην παρούσα χρονική συγκυρία είναι από τα θέματα πρώτης γραμμής το θέμα της δημόσιας υγείας. Ναι, το θέμα της δημόσιας υγείας και της δημόσιας περίθαλψης είναι, ήταν και θα είναι την πρώτη γραμμή, γιατί ξέρετε ότι από την πανδημία ιδιαίτερα και έπειτα αποδείχτηκε σε πάρα πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού πόσο άσχημα είναι τα πράγματα, πόσο εμπορευματοποιημένα είναι τα συστήματα υγείας τα οποία κατέρευσαν σαν φύλλο και φτερό. Και για μας, για το ΚΚΕ, ό,τι έχει σχέση με τη ζωή του λαού, ό,τι έχει σχέση δηλαδή με ένα πραγματικά καλό επίπεδο, γιατί όταν μιλάμε για υγεία δεν μιλάμε μόνο για περίθαλψη, μιλάμε και για πρόληψη και για περιβαλλοντικούς παράγοντες και για εργασιακές συνθήκες και για συνθήκες διαβίωσης, ήταν, είναι και θα είναι στην πρώτη γραμμή. Μάλιστα. Και η σημερινή, πώς θα εκτιμούσατε τη σημερινή κατάσταση όσον αφορά τα νοσοκομεία και όλες τις δομές που προσφέρεται η δημόσια υγεία? Κοιτάξτε, βγήκε μία έρευνα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου Συστημάτων και Πολιτικών Υγείας, η οποία εκτιμά ότι το 2022 δεν μπόρεσε να καλύψει τις ιατρικές ανάγκες διάφορων ειδικοτήτων ένα 42%. Και ορισμένοι από αυτούς τους βασικούς λόγους, όπως αποτυπώνονται στις αναφορές της Eurostat, είναι το υψηλό κόστος, η μεγάλη απόσταση και η μεγάλη αναμονή. Αν δείτε και την αντίστοιχη έρευνα της Ελστάτ στην Ελλάδα, λέει ότι ένα 49% κόσμου που δεν έχει την οικονομική άνεση μέσα στον χρόνο ζήτησε ιατρικές, οδοντιατρικές υπηρεσίες και δεν τις έλαβε γιατί ακριβώς δεν είχε χρήματα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό ακριβώς είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που στην Ελλάδα έχει συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται. Και αυτός αφορά την εμπορευματοποίηση υπηρεσιών του δημόσιου συστήματος υγείας με πάρα πολλούς τρόπους, ανάθεση σε ιδιώτες και εργολάβους χρήσιμων δομών, επί δεκαετία λειτουργία των απογευματινών επιπληρωμή ιατρίων, τώρα αυτό το νέο έσχος με τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία με συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Υπάρχει η τάση της επέκτασης των ιδιωτικών κλινικών και του ιδιωτικού τομέα στη χώρα, που αυτή τη στιγμή ο τζίρος που έχουν στο χρόνο είναι στα 2 δις ευρώ, με τις 6 μεγαλύτερες ιδιωτικές κλινικές να κατέχουν το 61% της κατηγορίας τους. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης που εκφράζεται στις δημόσιες δομές παρά τα παραμύθια της κυβέρνησης για δίθεν αυξήσεις, εικονικές κατά τη γνώμη μας αυξήσεις, οι οποίες στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αγγίζουν το μηδέν, γιατί εκεί μιλάμε για μια πλήρης διάλυση, και την ίδια ώρα οι ασθενείς βάζουν ολοένα και περισσότερο το χέρι στην τσέπη για υπηρεσίες υγείας που δικαιούνται ή για το φάρμακο, που αν θέλετε είναι και τις τελευταίες μέρες στην επικαιρότητα, λόγω της συνάντησης και του Πρωθυπουργού με διάφορους φαρμακοβιομηχάνους, αλλά αυτό που πρέπει ο κόσμος να ξέρει είναι ότι από το 2009 μέχρι το 2022 η μείωση της κρατικής φαρμακευτικής δαπάνης έφτασε στο 63%. Κάθε μέρα που περνάει η αρνητική λίστα φαρμάκων διευρύνεται, καθιερώνεται η ασφαλιστική τιμή στην οποία υπολογίζεται η συμμετοχή του ΕΟΠΗ που είναι μικρότερη της λιανικής, και τη διαφορά πληρώνουν οι ασθενείς και τώρα με νέες αυξήσεις με το νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση με 1 έως 3 ευρώ για κάθε παραπεπτικό διαγνωστικής εξέτασης ή φαρμάκου που συνταγογραφείται. Μάλιστα. Και από την πλευρά του ΚΚΕ, οι προτάσεις, οι κύριες προτάσεις που θέτει, ποιες είναι και προτάσεις? Κοιτάξτε, για μας καταρχήν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποιος φταίει και ποιοι φταίνε. Ναι. Η ευθύνη για μας έχουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ελληνικές κυβερνήσεις που υπηρετούν αυτή την πολιτική τόσα χρόνια. Σας θυμίζω ότι μέχρι και πρόσφατα ο κύριος Κασελάκης βγήκε και μας είπε για τη συνύπαρξη του δημόσιου ιδιωτικού τομέα, δηλαδή για την ύπαρξη του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο μαρασμό του δημοσίου και την λειτουργία του ανώνυμη εταιρεία. Έχουν ευθύνη περιφερειακές και δημοτικές αρχές που είναι πρώτες σε τίποτα εγκαίνια που γίνεται, αλλά όταν μιλάμε για προβλήματα σπυρίζουν αδιάφορα. Και για μας αυτό που σε αυτή τη φάση έχει πολύ μεγάλη αξία είναι να δυναμώσουν τον αγώνα τους εργαζόμενοι για να αντιστοιχίσουν τις διεκδικήσεις με τις σύγχρονες ανάγκες, και λέμε κάποια πολύ βασικά πράγματα τα οποία αφορούν την υγεία. Το πρώτο από αυτά είναι ότι η υγεία είναι ένα δημόσιο αγαθό, κοινωνικό αγαθό, άρα πρέπει να είναι αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν σε όλους και να καταργηθεί η επιχειρηματική δράση. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να πέσει πολύ μεγάλο βάρος στην πρόληψη.
η πρόληψη που αφορά το 95% της σύγχρονης υγείας και ιατρικής όπως τη γνωρίζουμε. Και το τρίτο είναι ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα τέτοιο ενιαίο σύγχρονο σύστημα υγείας, πανελλαδικά ανεπτυγμένο, με κεντρικό σχεδιασμό, πλήρως χρηματοδοτούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό, το οποίο στον πυρήνα του θα έχει ένα νέο κέντρο υγείας, δηλαδή όλο το βάρος της δικής μας πρώτης πέφτει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το οποίο θα είναι στελεχωμένο με όλες τις ειδικότητες, με κινητές μονάδες, και το οποίο θα μπορεί να ασκεί από προγράμματα πρόληψης μέχρι την πρώτη επαφή με τον ασθενή και την περίθαλψη. Μάλιστα. Και βέβαια φαντάζομαι περισσότερα θα και πιο αναλυτικά την Κυριακή στην ομιλία σας, μια και θα είσαι ο κεντρικός ομιλητής στο ξενοδοχείο Τιλάκ, στην εκδήλωση που διοργανώνει η κομματική οργάνωση ΟΕΝ του ΚΚΕ. Πιο κεντρικά εκεί και με πολύ αξιόλογες παρεμβάσεις για ιδιαίτερες θεματικές ενότητες, ναι, είτε αυτό αφορά την παιδιατρική περίθαλψη, είτε την ψυχική υγεία, είτε την πρόληψη, είτε τους συνανθρώπους μας, τα άτομα με αναπηρίας που πραγματικά είναι σε μια πολύ κακή κατάσταση, συνθλίβονται σε αυτή την πολιτική της υπερίληψης και της προσβασιμότητας, έτσι όπως θέλει ωραία να τα λένε καμιά φορά οι κυβερνήσεις και οι Ευρωπαϊκοί Ένωση, και προφανώς με αναλυτικά στοιχεία για τις ελλείψεις που υπάρχουν και στο νομό Ιωαννίνων και στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Κύριε Σιδέρη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.